δική μας εκτίμηση με το, από τη στιγμή που μάθαμε ότι έρχεται η δικογραφία μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών της Λάρισας, ζητήσαμε να συγκληθεί, να συνεδριάσει πάλι η Εξεταστική Επιτροπή για να δούμε τα νέα δεδομένα. Και τα νέα δεδομένα είναι αφενός το πώς θα μελετηθεί η δικογραφία και το δεύτερο, με βάση αυτό, αν θα προκύψουν και που προκύπτουν έτσι καλώς αντικειμενικά ζητήματα για να διαλευκανθούν πλευρές οι οποίες μέχρι τώρα δεν τις έχει δει η Εξεταστική Επιτροπή και αναφέρουμε στην έκρηξη και στην πυρκαγιά και στην συγκάλυψη του χώρου όπου έγινε το έγκλημα. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν είναι ζητήματα σημαντικά και τα οποία πρέπει να συνεχιστεί η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής. Την είχατε ζητήσει τη δικογραφία από το Δεκέμβρη, από ό,τι ξέρουμε. Έχετε εικόνα γιατί ήρθε τώρα? Αυτό αφορά την δικαιοσύνη με τον τρόπο με τον οποίο, την καθυστέρηση την οποία έδειξε. Βέβαια, όσο αμαρχόταν νωρίτερα θα διευκόλυνε πολύ περισσότερο, γιατί ακριβώς δεν θα έχει και το άλλο τη Νέα Δημοκρατία να κλείσει άλλον την Εξεταστική Επιτροπή, προσπαθώντας να συγκαλύψει πτυχές του εγκλήματος, παρά το γεγονός ότι η Εξεταστική Επιτροπή και του αρνητικού συσχετισμού έβγαλε στο φως αρκετά ζητήματα τα οποία αναδεικνύουν πτυχές, αιτίες και υπεύθυνους του εγκλήματος των Τεμπών. Έχετε πολύ τη δικογραφία εσείς? Όχι, ακόμη δεν την έχουμε δει τη δικογραφία. Περιμένουμε ακόμη από τον πρόεδρο της Επιτροπής να μας ενημερώσει πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία.